Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα, τι έχουμε? Σε πολύ καλή μέχρι στιγμής. Ναι. Συγκεκριμένα. Mm-hmm. Την περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ναι. Σε όλο το Δήμο. Mm-hmm. Από ηλικίας 1 έως 101 έτους. Δηλαδή mm-hmm. κανένας κάτοικος της περιοχής δεν νοσεί από κοροναϊό. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Μ' αρέσει η βεβαιότητα με την οποία το λέτε. Όχι, σας το λέω και γιατί το λέω υπεύθυνα. Έτσι. Μέχρι στιγμής, αυτή mm-hmm. την ώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Και ας ελπίσουμε και να παραμείνει κάτι... έτσι. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Ναι. Τι συνέβη στην περιοχή μας. Mm-hmm. Η 38 ετών κυρία που ήρθε από το Μιλάνο, mm-hmm. που είναι κάτοικος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κόλλησε τον ιό η ίδια και τον μετέδωσε στο παιδί της. Ναι. Τον μετέδωσε επίσης, λόγω συγχρονισμού, σε μία φίλη της εκπαιδευτικό δασκάλα που διδάσκει σε ένα σχολείο του Δενδροποτάμου. Ναι. Της κοινότητας Μενεμένης, αλλά όχι στη Μενεμένη, στον οικισμό του Δενδροποτάμου, mm-hmm. που είναι μια χωριστή περιοχή. Mm-hmm. Μια γειτονιά χωριστή. Mm-hmm. Για λόγους προληπτικούς, ύστερα από δική μου εισήγηση και εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή, το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας έκλεισαν τα σχολεία και ο Δήμος και τις δικές του δομές στην περιοχή του Δενδροποτάμου μέχρι 17 Μαρτίου. Mm-hmm. Ο νόμος μου έδιδε τη δυνατότητα εμένα για 3 μέρες. Mm-hmm. Το έκανα εγώ αυτό το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας και mm-hmm. ακολούθησε την Καθαρά Τρίτη το πρωί όταν άνοιξαν τα σχολεία, οικία, καθυστέρησε δηλαδή να βγει. Mm-hmm. Άρα... Και έτσι... και κάλυψε και την ενέργεια του Δημάρχου mm-hmm. και υπερκάλυψε χρονικά τη διάρκεια που θα κλείσουν. Θα είναι κλειστά στο Δενδροπόταμο μέχρι 17 Μαρτίου του 20. Mm-hmm. Γι' αυτό υπήρχε στην αρχή μία έτσι διαφοροποίηση. Ήταν η απόφαση δική σας για 3 μέρες. Περιμένατε να την κει από το να Υπουργείο. Να δικαιούμαι εγώ περισσότερο. Ο νόμος mm-hmm. ορίζει, θυμάστε πριν τον κοροναϊό mm-hmm. που κλείναμε δήμαρχοι σχολεία λόγω της γρίπης και των ιώσεων. Παραδείγματος χάρη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων στην Οδό Φιλιππούπολεως και στα νηπιαγωγεία, τα παιδιά τα οποία πήγαιναν για ορισμένες μέρες σχολείο ναι. ήταν περισσότερα αυτά που ήταν άρρωστα στο σπίτι και λιγότερα αυτά που ερχόταν στο σχολείο. Ναι. Με αποτέλεσμα, για λόγους προληπτικούς, να κλείσουμε για 3 μέρες τα σχολεία. Έτσι ορίζει ο νόμος. Ναι. Έρχεται τώρα για να δώσουμε δυνατότητα και χρονικό περιθώριο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας να τα δουν σχολαστικά τα θέματα. Δεν καταλάβαιναν, θέλαμε να τους πείσουμε, να τους εξηγήσουμε ότι ζητάμε να κλείσουν στο Δενδροπόταμο όλα τα σχολεία. Γιατί το Δενδροπόταμο δεν είναι ούτε Αθήνα, ούτε Παρίσι, ούτε Θεσσαλονίκη στον πληθυσμό. Είναι μια γειτονιά. Ένα παιδί που πάει στο δημοτικό σχολείο που δίδασκε η δασκάλα έχει αδερφάκι το οποίο πηγαίνει στο Λύκειο ή αδερφάκι που πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Όλα αυτά είναι στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη. Παίζουν στην ίδια γειτονιά, στην ίδια παιδική χαρά. Καταλάβατε τι λέω. Συγχρονίζονται μεταξύ τους και έτσι έπρεπε προς μείζωνα κατοχύρωση και διασφάλιση. Και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα. Δεν έχει εκδηλωθεί κανένα άλλο κρούσμα. Φαίνεται πολύ έγκαιρα ανακάλυψε ότι είναι φορέας η δασκάλα. Ναι. Και πρόσεξε. Και πρόσεξε και ίσως ο ιός αυτός τις πρώτες μέρες όταν προσβάλλει κάποιον ίσως να μην είναι τόσο μεταδοτικός. Πρέπει να χρειαστεί δηλαδή, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω, κάποιο χρονικό διάστημα να εποαστεί. Καταλάβατε τι. Mm-hmm. Ναι, 5 με 7 μέρες μας λένε. Ναι, κατά συνέπεια αν αυτό εκδηλώθηκε και αμέσως διαπιστώθηκε από την ίδια με το που έμαθε ότι η φίλη της είναι θετική, πήγε, εξετάστηκε κι αυτή και κλείστηκαν σε θάλαμο ειδικό στο ΑΧΕΠΑ, αυτό ήταν κάτι καλό, κάτι θετικό. Και γρήγορα αντανακλαστικά και είναι σημαντικό. Δεν πρέπει λοιπόν να ανησυχούμε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα τα πράγματα, να εγκαταλείψουμε τις εξυπνάδες, να είμαστε ξερόλες όλοι, και να ακούμε, όπως κάνω εγώ, αυτό λέω και εγώ ο ίδιος, τις απόψεις, τις γνώμες, τις συμβουλές και τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων λοιμοξιολόγων, να συμβουλευόμαστε τους γιατρούς μας,
και να ακολουθούμε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Την ατομική μας υγιεινή, την καθαριότητα στα σπίτια μας, όπως κάνει ο Δήμος με τα σχολεία, τα οποία είναι, τολμώ να το πω, πλήρως διασφαλισμένα, καθαρά καθαρισμένα και είναι πιο καθαρά από τα σπίτια μας. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αμπελόκηπους. Ναι. Δεν πρόκειται για το πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο, το πρώτο ΓΕΛ και το πρώτο ΕΠΑΛ, ναι, που δεν είναι σε διαφορετική περιοχή. Είναι στην ίδια αυλή, στο τέρμα της οδού Πλαστήρα, το λεγόμενο συγκρότημα Αμπεμπαμπλόμ, καταλαβαίνουν όλοι, που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Πλαστήρα. Παιδιά, στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, mm-hmm, που επισκέφθηκαν 14 παιδιά το Μιλάνο, με το που εκδηλώθηκαν εκεί τα κρούσματα, κλείστηκαν με σοφή τακτική που ακολούθησε ο διευθυντής του σχολείου που τα συνόδευε και ένας δάσκαλος, στα δωμάτια του ξενοδοχείου, φρόντισαν και επέστρεψαν εγκαίρως στην Ελλάδα και με το που ήρθαν στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι του Υπουργείου Παιδείας αρχικά έλεγε δεν πειράζει ας πάνε τα παιδιά στα σχολεία, αρχικά λέω. Mm-hmm. Στη συνέχεια πέρασε πόσος καιρός και μόλις την καθαρά Τρίτη πήραμε στα χέρια μας την Κία που πρέπει και αυτά τα σχολεία να κλείσουν μέχρι 8 Μαρτίου προληπτικά. Σε όλη την Ελλάδα τα σχολεία εκείνα που είχαν μαθητές που επισκέφθηκαν την Ιταλία. Mm-hmm. Γιατί στην Ιταλία βλέπετε τι γίνεται. Τα κρούσματα αυξάνονται και οι νεκροί αυξάνονται. Mm-hmm. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε 4 στην Αττική, 4 στη Θεσσαλονίκη, με συγκεκριμένο αρχικό φορέα, ξέρουμε τη διαδρομή, ναι, δεν αυξήθηκαν και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε, πρέπει να προσέχουμε. Ο Δήμος, πέρα από την καθαριότητα την οποία με αυξημένη προσοχή και επιμέλεια από την αρχή που ακούστηκε η Κίνα, έτσι, η επαρχία Γκουχάν, παίρναμε στα σχολεία, αλλά κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, λόγω και των εποχικών ιώσεων, οι οποίες υπάρχουν και της γρήπης της άλλης, θα κάνει και αυτό το ράντεσμα καθ' υπερβολήν και επιπλέον, μολονότι όπως λένε οι ειδικοί αρκεί το πρώτο, προκειμένου να καταπολεμήσουμε, να κατοχυρώσουμε σε μέγιστο δυνατό βαθμό τη δημόσια υγεία στα σχολεία και να καταπολεμήσουμε και τις ιώσεις του μυαλού του καθενός. Σας ακούω να το επισημαίνετε αρκετά συχνά, Δήμαρχε. Προφανώς έχουν έρθει στα αυτιά σας διάφορα και γι' αυτό και συνεχώς το επισημαίνετε. Μα σας λέω, στην πατρίδα μας στην Ελλάδα όλοι γίνονται λοιμοξιολόγοι, γίνονται ειδικοί. Ακούει ο άλλος που είναι άσχετος τελείως. Λέει απολύμανση δεν θα κάνετε. Και του λέω, ξέρεις τι είναι η απολύμανση εσύ, ρώτησες. Όχι, λέει, δεν πρέπει, λέει, να τα ραντίσουν και να τα κάνουν. Λες και είναι δέντρα τα σχολεία και θα τα ραντίσουν για να σκοτώσουμε τα μικρόβια. Η απολύμανση σημαίνει ότι χρησιμοποιώ υγρά ειδικά, mm-hmm, και χλωρίνη, mm-hmm, και με μία καθαρή μάπα και καθαρά πανιά, τα οποία κάθε τόσο τα καθαρίζω, τα στίβω και ξανά τα βουτάω στο υγρό το καθαρό, πλένω με τη μάπα, σφουγγαρίζω τα δάπεδα. Παίρνω εν συνεχεία υγρό και βετέξ με άζαξ και με άλλα υλικά και καθαρίζω τα πόμολα, τις πόρτες, τους διακόπτες του ρεύματος, όπου μπορεί να πιάσει ή πιάνει ένας μεγάλος ή ένα παιδί, τα θρανία, τα τραπεζάκια και είμαι εντάξει. Στα σπίτια μας αλήθεια το κάνουμε αυτό κάθε μέρα. Δήμαρχε, όλος ο κόσμος βρέθηκε σε καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, βρέθηκε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δηλαδή 80. Είναι μια συζήτηση την οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε επί αρκετή ώρα. 80 είναι τα θύματα της κοινής γρήπης και των άλλων ιώσεων μέχρι στιγμής. Οι νεκροί στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Και ακόμα ο χειμώνας δεν βγήκε. Από τον κοροναϊό δεν έχουμε κανένα. Και έτσι είπαμε, να συνεχίσει. Όχι στον πανικό. Ναι στην προσοχή, ναι να είμαστε υποψιασμένοι, ναι να ακολουθούμε τις οδηγίες και να προσέχουμε, ως εκεί. Δεν χρειάζεται πανικός. Μάλιστα. Σημαντικά αυτά που μας επισημαίνετε και ας τα ξαναλέμε, δεν πειράζει. Καμιά φορά νιώθει κανείς ότι επιμένετε στον κορονοϊό και δίνετε συνέχεια συγκεκριμένες οδηγίες και ξανά και ξανά. Χίλιες φορές να τα λέμε και ας μην χρειαστεί ποτέ να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.